Καλησπέρα σας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013. Κάθε φορά αυτή την εισαγωγή θα κάνεις και κάθε φορά θα γελάς. Και θα σχολιάζουμε αυτή την εισαγωγή. Okay. είναι εκπομπή Newsroom στο Omnia TV με θέματα από την επικαιρότητα όπως διαμορφώθηκαν στην αρθρογραφία και την κοινότητα του Omnia TV. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα σημερινά θέματα. Έχουν να κάνουν φυσικά με το φλέγον ζήτημα έτσι, και κατά τα καθεστώτικα ε που έχουν στήσει έτσι, ένα πάρτι. Τη μεταγωγή των τεσσάρων συλληφθέντων από την Κοζάνη στην Αθήνα, την προφυλάκηση στον Κορυδαλό, το δεύτερο θέμα, ο τερματισμός της απεργίας των αυτοεργατών μετά την επιστράτευση και η συγκέντρωση κατά του σχέδιου Αθηνά στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις που σχετικά με τους τέσσερις συλληφθέντες στη ληστεία στο Βελβεντό Κοζάνης. Νωρίς το πρωί σήμερα δημοσιεύθηκε στο Αθηναϊκό Indie Media η σύντομη δήλωση των τριών από τους τέσσερες, στην οποία ξεκαθαρίζουν ότι η επιλογή της ληστείας τράπεζας έγινε στο πλαίσιο των επιθετικών ενεργειών τους κατά του συστήματος εξουσίας και δεν είχε στόχο τον προσωπικό πλουτισμό. Δηλώνουν επίσης για άλλη μια φορά ότι δεν θεωρούν αυτούς θύματα, δεν θέλουν οι βασανισμοί να προβάλλονται με στόχο την θυματοποίησή τους, αλλά τους θεωρούσαν αναμενόμενους από τις δυνάμεις καταστολής, καθώς θεωρούν αυτούς εχμάλωτους πολέμου και δεν περίμεναν τίποτε διαφορετικό από τους εχθρούς της ελευθερίας. Στα δικαστήρια της Κοζάνης μετήχθησαν το πρωί για να κριθούν προφυλακιστέοι ή μη, εντάξει, προφανώς θα κριθούν προφυλακιστέοι. Συγκεντρώθηκαν περίπου 130 άτομα εκεί παρά το κλίμα τρομοκρατίας σε ένδειξη αλληλεγγύης στους τέσσερις συλληφθέντες. Υπήρχε παλμό στη συγκέντρωση, φωνάχτηκαν δυνατά τα συνθήματα. Μπορούμε να δούμε το σχετικό βίντεο από την συγκέντρωση. Πραγματοποιούνταν η συγκέντρωση αλληλεγγύης, μετήχθησαν μάλλον οι κατηγορούμενοι εντός του κτηρίου, έγινε η διαδικασία εκεί στον ανακριτή εισαγγελέα, από την πίσω πόρτα για να μην έρθουν σε επαφή με τους συγκεντρωμένους μπροστά στα δικαστήρια, οπτική εννοείται προφανώς, τι άλλη επαφή να υπήρχε. Και χαρακτηριστικό είναι, θα δούμε το βίντεο τώρα από την έξοδο από την, αφού κρίθηκαν προφυλακιστέοι την μεταγωγή τους στην Αθήνα, που ο Νίκος ο Ρωμανός έφτισε χαρακτηριστικά τα μούτρα ενός εκαμίτη. Περιμένω το βίντεο. Έχεις να πεις κάτι? Thank you.
Πια μωρέ κουπάλε. Να πούμε τώρα ότι σε ανακοίνωση εξέδωσαν τα φυλακισμένα μέλη της συνωμοσίας πυρήνων της Φωτιάς, καθώς οι συλληφθέντες συνδέονται από την αντιτρομοκρατική εκεί και το Υπουργείο θεωρούνται κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην οργάνωση. Οι ίδιοι το έχουν αρνηθεί. Μου θυμίζει λίγο αυτό το φόνος ενός προέδρου, μια ταινία, όπου η αστυνομία προσπάθησε να αποδείξει ότι κάποιος είναι ένοχος, αντί να ψάξει ποιος είναι πραγματικό ένοχος για κάτι. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Και γενικότερα προσπαθούμε οποιαδήποτε ενέργεια να τη συνδέσουμε με τους πυρήνες. Ναι. Και οποιαδήποτε σύλληψη γίνεται γύρω από τον αντιεξουσιαστικό χώρο να τη συνδέσουμε και πάλι με τους πυρήνες. Οπότε αποδεικνύεται και ενοχή για την ενέργεια αυτοδικαίως. Ναι. Δηλαδή, οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με τους πυρήνες, οποιονδήποτε συλλαμβάνουν τον συνδέουν με τους πυρήνες, οπότε αποδεικνύεται αυτοδικαίως και η ενοχή οποιοδήποτε για οποιαδήποτε ενέργεια. Βομβιστική, εμπριστική, ακόμα και για ούρτωμα, ίσως δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Πάντως, όπως είπαμε, οι πυρήνες της Φωτιάς δημοσίευσαν ένα κείμενο στα Ιντιμίδια, μια ανακοίνωση, όπου ξεκαθαρίζουν ότι οι τέσσερις συλληφθέντες δεν ήταν μέλη των πυρήνων της Φωτιάς και εξέφρασαν τη στήριξή τους στους τέσσερις συλληφθέντες και σε όλους τους αντάρτες πόλης. Σε ό,τι αφορά τώρα την έρευνα της Ελλάς. Ναι, φαίνεται να ερεύνησαν ένα ή δύο σπίτια, δεν μπόρεσα να βγάλω ακριβώς άκρη από τα tweet της Νάντιας. Υπήρξε μια ενημέρωση ότι μπήκαν σε ένα σπίτι στο Βύρονα, αλλά δεν ξέρω αν μπήκαν και σε άλλο σπίτι, γιατί αργότερα η Νάντια έδωσε και άλλο ένα ότι γίνεται έρευνα, μάλιστα με τη συμμετοχή του ελικοπτέρου. Τώρα δεν έγινε σαφές αν το ελικόπτερο μπήκε μέσα στο σπίτι και έκανε γι' αυτό έρευνες. Λοιπόν. Σοβαρευτούμε. Λοιπόν, είμαστε σοβαροί επαγγελματίες. Τι να σοβαρευτούμε τώρα, γιατί το υπόλοιπο της είδησης έχει καμία σοβαρότητα. Λοιπόν, επίσης, στο ίδιο πλαίσιο μη σοβαρότητας, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Χρήστος, νομίζω, Χρήστος το μικρό, Μανούρας. δηλαδή. είμαστε σοβαροί επαγγελματίες, σας παρακαλώ. Ανακοίνωσε σήμερα τα ευρήματα από το στικάκι που βρήκαν μαζί με τις σακούλες τζάμπο στην Γιάφκα, την επωνομαζόμενη του Χαλανδρίου, την οποία έσπευσε ένας νοικοκυρέος να ειδοποιήσει αμέσως την αστυνομία μόλις είδε τις φωτογραφίες των συλληφθέντων. Ή έτσι λέει τουλάχιστον η Ελλάς, δεν ξέρουμε αν όντως συνέβη κάτι τέτοιο. Στην παρουσίαση των στοιχείων, θα δούμε το μέρος του βίντεο τώρα, γιατί εντάξει, στην αρχή ας πούμε κτλ. Υπήρχαν τμήματα κειμένων τα οποία υπήρχαν και σε αναλήψεις ευθύνης δύο διαφορετικών οργανώσεων που δεν έχουν σχέση με τους πυρήνες, ωστόσο υπογράφουν ως η μία από τις δύο υπογράφει ως άτυπη αναρχική ομοσπονδία κτλ. Τέλος, θα τα δείτε. Έχει και μια αφίσα. Αυτό που τονίζουν ως αποδεικτικό. Έχει και μια στοιχείο. Αφίσα από ένα blog. Μπλέξανε ένα blog γαλλόφωνο το οποίο καημένος, μαζεύει ειδήσεις από όλο τον κόσμο, από την αναρχία από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, ας πούμε. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, προσπάθησα να τον ειδοποιήσω κιόλας. Σε έχουν στοχοποιήσει και τρομοκράτη άνθρωποι. Μου πρόσεξε λίγο. Έχει τον νου. Πάμε να δούμε το βίντεο του Μανώρα. Λίγο ναι. Να σημειώσουμε μόνο ότι επικεντρώνονται στο ότι τα κείμενα αυτά έχουν διαφορετική ημερομηνία. Ότι η ημερομηνία που ήταν στο USB stick ήταν πριν από πριν τη δημοσίευσή του. Από την πρώτη δημοσίευση του ενός από τις μιας από τις δύο αναλήψεις ευθύνης. Και μπορούμε να διότι η μία ανάληψη ευθύνης είναι 27 Σεπτεμβρίου, η άλλη είναι Δεκέμβριο. Τα δύο κείμενα έχουν και τα δύο ημερομηνία αποθήκευσης 3 και 47, 23 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι. Ότι μπορεί να έχουν πειράξει την ημερομηνία. Ή πήραξαν την ημερομηνία ή έχουν αντιγραφεί. Ήταν τόσο ηλίθιοι ώστε τουλάχιστον δεν βάλανε διαφορετικό λεπτό, ας πούμε. Απλώς είχαν αντιγραφεί την ίδια ημερομηνία. Λίγη σημασία έχει. Και είναι η ημερομηνία, να το διευκρινίσουμε αυτό, είναι η ημερομηνία που έχει υπολογιστεί. Όχι η ημερομηνία που ισχύει οπωσδήποτε, έτσι. Μπορεί να βάλει και το 2005 για παράδειγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο με τον κύριο Μανούρα. Ουρ 85 κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά την επίθεση με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που πραγματοποιήθηκε την 08:30 ώρα της 30ης Δεκεμβρίου 2010 από την τρομοκρατική οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Επισημαίνεται ότι στο κέντρο της αφίσας
Εντός κύκλου υπάρχει κείμενο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο κλείνει με τη φράση «Ζήτω η FAI, Παύλα IRF, ζήτω η αναρχία». Και εν λόγω αφίσα αναρτήθηκε την 22 Δεκεμβρίου 2011 στην ιστοσελίδα http://lesatnoirmeutier.wordpress.com. Η ιστοσελίδα θα σας δοθεί για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τη δείτε. Επίσης, η αφίσα μετά του κειμένου δημιουργήθηκε την 9 Δεκεμβρίου 2011 και η μορφή του αρχείου του καθιστά κατάλληλο για εκτύπωση. Το εν λόγω κείμενο υπάρχει αποθηκευμένο στο USB stick, γραμμένο στην ελληνική γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες Greekless. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελε να πει ο Μανούρας, η μορφή του αρχείου το καθιστά κατάλληλο για την τρομοκρατική ενέργεια της εκτύπωσης. Αυτό ήθελε να πει. Τον εκτυπώνεις αφίσες, προφανώς εντάσσεται στα πλαίσια του Αντάρτικου Πόλης, έτσι είναι. Αλλά τι γνώση είναι κατάλληλο το κείμενο για εκτύπωση, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς ήταν κάποια αφίσα για αλληλεγγύη στους ληφθέντες των πυρήνων, για κάποιο πάρτι, ενίσχυσης, κάτι. Για κάτι τέτοιο θα ήταν. Τον ακούσαμε, έχω κόψει και το κομμάτι. Δεν βρήκα την αφίσα πάντως, 22 Δεκεμβρίου που λέει ανάρτηση στο blog το συγκεκριμένο με αφίσα, τέτοια δεν υπάρχει. Υπάρχει μία ανάρτηση από την Ελλάδα για άλλο θέμα, δεν έχει να κάνει με πυρήνες, ας πούμε. Τέλος πάντων. Έχουμε να δούμε πολλά τις επόμενες μέρες. Η αστυνομία προσπαθεί να δείξει ότι κάνει κάτι συνεχώς. Ναι. Και με τη εξελίσσεται σε φιάσκο επί φιάσκου. Όχι, με τη συνεργασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Α, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι όπως τύπου Εσπρέσο. Ο μέσος νοικοκυρέως νομίζω ότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει δουλειά, όχι αστεία. Σαφέστατα. Και η σύνδεση, καλά, και ο κανιβαλισμός των συγγενών και φίλων των συλληφθέντων που εντάξει, έχουν ξεθάψει όλες τις οικογενειακές ιστορίες, όσο και αν είναι δημόσιες κτλ. Έχουν συνδυαστεί, έχουν αυτό, έχουν γίνει εκείνο, έχουν γίνει ψυχολογικά προφίλ των συλληφθέντων, λες και είναι ασθενείς ή είναι, δεν ξέρω τι, χρήζουν ψυχιατρικής βοήθειας. Εντάξει, όλα αυτά εντάσσονται βέβαια σε ένα τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το καθεστώς αυτές τις ενέργειες. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην απεργία των ναυτεργατών, η οποία τερματίστηκε χθες, αφού από τις 6 το πρωί τέθηκε σε ισχύ. Τερματίστηκε σήμερα. Χθες κηρύχθηκε αναστολή για να κρατάγαν τον Πειραιά, λέει, σήμερα. Σήμερα τελικά ανεστάλλη γενικώς η απεργία. Ναι, υποτίθεται τώρα ότι ανέστειλαν την απεργία σε όλο το υπόλοιπο. Σε όλους τους υπόλοιπους νομούς για να επικεντρωθεί η δυναμική στην Αττική. Έγινε μια συγκέντρωση. Κήρυξε και πανατική απεργία για σήμερα. Τζάμπα όλα στον αέρα. Ορίστε. Τίποτα, κάτι δικά μου. Λοιπόν. Σχόλιο ήταν αυτό. Ναι. Λέω τζάμπα όλα στον αέρα τα σκάγια. Είχαν απεργία τα λεωφορεία. Το τρόλεϊ 12 μέχρι τις 4, το τετράωρο στάσεις εργασίας σε ένδειξη συμπαράστασης για τους ναυτεργάτες. Κατά της επίταξης, κατά της επιστράτευσης, τέλος πάντων, ναι. Ναι. Ναυτεργατικά σωματεία και άλλα εργατικά σωματεία συγκεντρώθηκαν σήμερα στις 10 στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά και όταν επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Ναυτιλίας εμποδίστηκαν από τα ΜΑΤ. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο, είναι από το Το μεγάλο πλήθος που μαζεύτηκε συντεταγμένα από το ΠΑΜΕ αποχώρησε τελικά εξίσου συντεταγμένα. Το σωματείο υπεχώρησε στις υποδείξεις του Υπουργείου, δέχτηκαν την επιστράτευση. Από το πρωί ήδη είχαν ξεκινήσει να φορτώνουν τα πλοία, να πραγματοποιούν. Εντάξει, καταγγέλθηκαν κάποιες πράξεις των ΜΑΤ, κάποιες ενέργειες των ΜΑΤ, εκεί λέει σπάσανε κάβους κάποιων πλοίων, ξέρω εγώ, και τέτοια με το ζόρι, επενέβησαν, υπήρξε ένα κλίμα, λέει,
αστυνομοτρομοκρατίας, ας πούμε, το βράδυ στον Πειραιά. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, η συγκέντρωση έληξε αισίως. Επεδείχθη έτσι η δύναμη του πλήθους. Όχι, γιατί έφυγαν τελικά. Πήγαν στα σπίτια τους και οι ναυτεργάτες γύρισαν στις δουλειές τους και αυτό ήταν όλο. Και να περάσουμε στο σχέδιο Αθηνά, το οποίο νομίζω για το οποίο θα συζητάμε αρκετά. Αν συνεχιστεί έτσι αυτό το μπάχαλο, ναι. Είδαμε κάποιες συγχωνεύσεις τμήματων, για παράδειγμα, τι προβλέπει το σχέδιο Αθηνά, είναι υποτίθεται ένα σχέδιο εξυγίανσης. Αναδιοργάνωσης, αναδιάταξης, έτσι, εξοικονόμησης δυνάμεων και πόρων, ναι. στα πανεπιστήμια. Οι ίδιοι πανεπιστημιακοί και οι φοιτητές το χαρακτηρίζουν ως μια υπολαιότητα, μια προχειροδουλειά. Είδαμε, για παράδειγμα, ΤΕΙ δασοπονίας να συγχωνεύεται, τμήμα δασοπονίας να συγχωνεύεται με τμήμα κατασκευής επίπλων. Έλα ρε, ξύλο και τα δύο. Ξύλο και τα δύο να συγχωνεύσει. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιου είδους λογική. Δεν ξέρω κατά πόσο ζήτησαν τη γνώμη ενός ανθρώπου για αυτό το παρελθόν. Όχι, αφού είναι ξύλο είναι το αντικείμενο στο ένα, ξύλο είναι και το αντικείμενο στο άλλο. Τι γνώμη ενός ανθρώπου τώρα. Οπότε μπορούμε να βάλουμε και ξύλινα πλοία. Τα πάντα μέσα. Και την αστυνομία μας που ρίχνει ξύλο. Και οι αστυνομικές σχολές πρέπει να πάνε με τα έπιπλα δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί από τα Τρία Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Πολύ μεγάλη, να πούμε την αλήθεια, θα δείτε και τα πλάνα. Και φώναξαν συνθήματα κατά του σχεδίου Αθηνά. Να περάσουμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Συγκέντρωση, πολλοί κόσμος, όπως μπορεί να φανεί εύκολα. Να πούμε λίγο γιατί αντιδρούν εκτός από τις επιστημονικά, ας πούμε, της επιστημονικού τύπου επιστημονικής κλίμακας, να το πούμε, γκάφες που έχουν κάνει, που έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας, συγχωνεύοντας άσχετα τμήματα. Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι καταρχήν τους μετακινούν από τη μία πόλη στην άλλη, τους αναγκάζουν να μετακατασταθούν. Και αυτό όχι κυρίως για τους φοιτητές, όσο για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κάνει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Κάποιοι είναι κάποια ζευγάρια καθηγητών θα χωρίσουν ξαφνικά εξαιτίας του νέου σχεδίου αυτού, αφού δουλεύουν στο ίδιο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, σε διαφορετικά τμήματα. Και φυσικά είναι το κόστος και η εγκατάλειψη πολλών εγκαταστάσεων, οι οποίες εγκαταστάσεις πολλές φορές δημιουργήθηκαν για με χρήματα εκπαιδευτικών, όπως αναφέρουν οι ίδιοι. Και θα χαθούμε την μετακατάσταση αυτή. Να περάσουμε να δούμε ένα σποτ από το ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων, που έφτιαξαν οι ίδιοι οι φοιτητές. Δεν πάμε πουθενά να τυκλοφορείτε και περιγράφει, νομίζω, από μόνο του για ποιο λόγο αντιδρούν στο σχέδιο Αθηνά. Γιατί κλείνετε το στόμα της επικοινωνίας? Γιατί ακυρώνετε τις σπουδές μου? Υποβαθμίζουν το πτυχίο μας. Το τμήμα μας έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και ολοκένουργες. Είμαστε μεγάλη σχολή. Και αξιόλογοι. Δεν μας συγχωνεύουν, μας καταργούν. Γιατί διαγράφετε την επιλογή μου? Γιατί μας διώχνουν από το σπίτι μας? Εμείς δημιουργήσαμε δική μας καλλιτεχνική ομάδα. Εμείς φτιάξαμε δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό. Εμείς δημιουργήσαμε δική μας δημοσιογραφική ομάδα. Εμείς παράγουμε έργο. Γιατί λοιπόν? Γιατί μας αλλάζουν επάγγελμα? Και από αύριο, τι θα γίνει? Μας φτάνουν στο μηδέν. Εμείς δεν χρωστάμε. Γιατί να πληρώσουμε? Και τα χρήματα που δόθηκαν για αυτές τις εγκαταστάσεις? Στον Κιάδα οι κόποι μας. Αυτό είναι οικονομία.
Εγώ δημόσιες και επικοινωνία ήθελα. Γιατί γκρεμίζουν τα όνειρά μου? Αφού δεν έχουν επιχειρήματα. Γιατί να υπακούσουμε? Ασκούν βία στα όνειρά μας. Το ίδιο το κράτος μας πρόνοιξε στον ιδιωτικό τομέα. Όσο και να μας πυροβολείτε, κανένας δεν θα πέσει κάτω. Γιατί τα όνειρά μας είναι αλεξίσουρα. Και η απάντηση είναι μία. ΤΕΙ ΟΝΙΟΝ ΙΣΟΝ, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Εντάξει, παρά την αθλειότητα του βίντεο. Γιατί, παιδί μου. Καλά, λέει, είναι χειρότερο από γιατί, κύριε. λοιπόν, λέει, είναι η αισθητική σε αυτή, αυτό το βίντεο, τέλος πάντων. Προσωπική άποψη αυτή, γιατί δικαιώμαι να τη φέρω. Θίγει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, καταρχήν το ότι έχω επιλέξει να περάσω σε ένα τμήμα που έχει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικά και πολύ σημαντικός και ο αντίλογος. Δηλαδή, συμφωνώ με το ότι συγχωνεύονται πρόχειρα τμήματα, ότι οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά, χωρίς λόγο, ότι γίνεται συγχώνευση, ας πούμε, τμήματος δασοπονίας με τμήμα επίπλων. Εντάξει, προφανώς, εκεί μιλάμε για ένα σωρό τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω, βέβαια, την νοοτροπία της συντήρησης της υπάρχουσας κατάστασης, γιατί δεν βγαίνει κανείς και πολύ περισσότερο οι φοιτητικοί σύλλογοι να καταθέσουν μια πρόταση διαφορετικού μοντέλου. Διότι αυτό που ίσχυε δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει. Μην ξεχνάμε ότι κανένα από αυτά τα παιδιά δεν επέλεξε να περάσει εκεί. Έτσι, με το σύστημα όπου είναι δομημένο τα μηχανογραφικά, έτυχε να περάσουν σε ένα περίπου τμήμα που δεν ήξεραν καν ποιο είναι το γνωστικό του αντικείμενο, τελειώνοντας την Τρίτη Λυγίου. Καλά, όχι απαραίτητα, δηλαδή. 90% των περιπτώσεων είναι έτσι. 90% των περιπτώσεων. Νομίζω ότι υπερβάλλει στο. Βάζεις ό,τι να είναι στο μηχανογραφικό, βάζεις κάποιες σχολές προτίμησης, ναι, πρώτες στην προτίμησή σου, αλλά φυσικά είναι τόσο μηχανιστική η μεθοδολογία των. Των γενικών εξετάσεων που θα τύχεις σε οποιοδήποτε από όλα τα τμήματα τα οποία είναι στο πεδίο. Παλιά υπήρχαν παιδεία στο μηχανογραφικό, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Παιδεία υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα παιδεία στο μηχανογραφικό. Mm-hmm. Τότε εκείνα τα χρόνια με τις δέσμες είχαμε το. Συγκεκριμένες σχολές που μπορούσες να. Ήταν προ-Σημίτη. Όχι προσημίτη, δεν ήταν ακόμα. Όχι, ήταν επισημίτη. Λοιπόν, αποκαλύψαμε και την ηλικία του πόντου μου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αμέσως μετά. Όχι αμέσως μετά. Όχι αμέσως μετά. Στις 9. Στις 9 η εκπομπή μπορεί να αλλάξει και μάλλον. Με θέμα την αστυνομική βία στον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Και την Άντζελα. Ραντεβού αύριο στις 8 και κάτι. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Thank you.